Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Είσαι καλά, εγώ είμαι καλά και πάμε στο βίντεο. Σήμερα θα μιλήσω το 50 σκοτεινότερες αποχρώσεις του Γκρι ή 50 Shades Darker. Είναι η ταινία που βγήκε το Αγίου Βαλεντίνου, είναι το δεύτερο μέρος, όλοι έχουμε δει το 50 Shades of Grey και όσοι δεν το έχουμε δει, μπράβο, σοβαρά. Είχα δει την πρώτη ταινία, το 50 Shades of Grey, μου είχε αρέσει κάπως, δηλαδή το concept είναι πάρα πολύ ωραίο, θα μπορούσε όμως να έχει γυριστεί πολύ καλύτερη ταινία. Με το ίδιο θέμα, απλά λίγο ηθοποιή, λίγο το μελόδραμα, η Αμερικανιά το υποβάθμισε κάπως σαν θέμα. Έτσι κι αλλιώς είμαι πιο πολύ των σειρών παρά των ταινιών, οπότε ναι. Αρχικά, όσοι είστε κάτω των 18, μη δείτε τη ταινία, δεν είναι για σας. Όσοι είστε άνω των 18, πάλι μη τη δείτε, τουλάχιστον στο σινεμά, γιατί δεν αξίζει τα λεφτά της. Εγώ προσωπικά αφαιρέθηκα αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ταινίας, δεν μπορούσα να προσέξω τόσο, ήταν κάπως βαρετά. Είχα όρεξη να δω την ταινία, δεν υπήρχε πάρα πολύ hype όσο άλλες φορές. Αν και εντάξει, διάφορα το διαφημίζανε, υπήρχε λίγο συζήτηση, μια και παίζει 14 Φεβρουαρίου. Όσοι δεν την έχετε δει και θέλετε να τη δείτε, κλείστε τώρα το βίντεο, είτε θα κάνω κάποια spoiler και δεν θα σας αρέσει. Και δεν καταλαβαίνω γιατί, εγώ προσωπικά δεν ενοχλούμαι από τα spoiler, ίσα ίσα μου δημιουργούν μια αγωνία για να δω πότε θα συμβεί αυτό που μου είπανε. Τέλος πάντων, εν τω μεταξύ στη ταινία γίνονται πράγματα που είχα διαβάσει τη σχολή μου σχετικά με τη μαζική κουλτούρα. Που συμβαίνουν πράγματα που είναι τέρμα προβλέψιμα, που βλέπεις ένα περιεχόμενο και ξέρεις τι θα γίνει στη συνέχεια, τι θα γίνει στο τέλος. Και αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Δεν είναι πολύ ωραίο να βλέπεις μια ταινία και να είναι προβλέψιμη. Αλλά μαντέψτε τι είναι το 50 Shades Darker. Ήταν στην αρχή μια σκηνή που με ξενέρωσε, γιατί ήταν πάρα πολύ προβλέψιμη. Είναι η τυπική σκηνή που τη φέρνει λουλούδια και η άλλη και καλά θυμωμένη, απλά τα πιάνει και πάει να τα πετάξει στο κάδο. Το θέμα είναι ότι ο κάδος ήταν πολύ μικρός και η αρχοδέσμη ήταν τεράστια. Οπότε απλά άλλαξε γνώμη και δεν τα πέταξε. Και ήταν λίγο fail. Τώρα οι ερωτικές σκηνές ήταν fail από μόνες τους, δεν θα πω γιατί, αλλά ναι. Οκ. Σε κάποιους μπορεί να αρέσουνε. Δεν ξέρω. Ένα άλλο προβλέψιμο σημείο είναι όταν πουλούσε το πίνακες ο φίλος της και εννοείται πως θα τους αγόραζε ο Grey. Δηλαδή, εννοείται πως θα τους αγόραζε αυτός. Που ξαφνικά έρχεται και της λέει: υπήρχε ένας αγοραστής που αγόρασε όλους τους πίνακές σου. Ναι, ποιος θα ήταν, ποιος είναι ο πλούσιος που τον ενδιαφέρει, ξέρεις. Αυτός. Και αυτή είχε πάρει έκφραση: αλήθεια, ποιος τους αγόρασε? Εσύ, Grey? Εννοείται πως ο Grey τους αγόρασε. Μετά, μια σκηνή που με έκανε να γελάσω πάρα πολύ ήταν που είχαν κοιμηθεί μαζί και το επόμενο πρωί του λέει: σου φτιάξα πρωινό. Και του δίνει ένα χυμό. Και εγώ περιμένω ως περίεργη να δω το υπόλοιπο πρωινό. Και δεν του είχε φέρει τίποτα. Και σκέφτομαι, συγγνώμη τώρα. Παίρνεις χυμό από το χαρτόκουτο, το βάζεις σε ποτήρι και του λες: σου φτιάξα πρωινό. Εγώ φτιάχνω καλύτερα πρωινά πάντως, να ξέρετε. Η πλοκή ήταν κάπως βαρετό κακιά. Δεν μου τράβηξε πολύ το ενδιαφέρον. Ούτε οι σκηνές μ' άρεσαν πάρα πολύ καλά. Η φωτογραφία ήταν τυπική. Οκ, κομπλέ. Ποια είμαι εγώ να τους κρίνω άλλωστε. Εν τω μεταξύ πέρασαν 2 χρόνια από την προηγούμενη ταινία που δεν θυμόμουν αν η ξανθιά είναι η αδερφή της, κολλητή της. Δεν ξέρω τη φάση. Δεν θυμόμουν καν ότι ζούσε η μητέρα. Ποια είναι αυτή η θετή μητέρα. Είχε κάποια πρόσωπα που δεν θυμόμουν καθόλου. Οπότε έβλεπα λίγο την ταινία στα χαμένα. Δεν μου άρεσε σαν κίνηση που στο τέλος έδειξαν τι θα γίνει του χρόνου δηλαδή, στην επόμενη ταινία. Γιατί δεν ήταν τόσο κάτσι αυτό που δείξανε. Δεν είναι ότι είδα μια σκηνή και λέω: wow, ανυπομονώ για του χρόνου να δω την ταινία. Όχι. Ήταν κάποιες πάρα πολύ ουδέτερες σκηνές. Κακό βήμα από την παραγωγή. Γιατί άμα δεις ότι το επόμενο θα είναι βαρετό από τις σκηνές που έβαλαν, δεν πας να το δεις. Ενώ το να μην δείξουν καν κάποια σκηνή από το επόμενο ή έστω να δείξουν μια σκηνή που θα σε τραβήξει πάρα πολύ, τότε ναι, να το δεις. Αυτά λοιπόν από μένα σχετικά με την ταινία. Γενικά μην τη δείτε, όχι δεν αξίζει, εκτός και αν θέλετε να τη δείτε και να κράξετε με τα προβλέψιμα. Όσοι την έχετε δει πείτε μου αν συμφωνείτε, αν θα τη δείτε ξανά και αν σας άρεσε. Αυτά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.